Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Καλά, εσείς? Τώρα πες, είμαστε μια χαρά. Μπήκε λίγο η καρδιά μας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήρθε στη θέση της στο τέλος. Έτσι, έτσι. Εμείς το είδαμε έτσι σαν ένα... Και θέλω να μείνουμε λίγο. Ξεκινώντας από το πρώτο ημίχρονο. Ένα τρελό πρώτο ημίχρονο με μια ομάδα που παίζει έτσι ένα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη, τουλάχιστον στη Football League, που να παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Εργοτέλης. Θα έλεγα πως από την αρχή της εβδομάδας εμείς ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία της αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, με κάτω την μπάλα, με κινήσεις άναρχες εντός εισαγωγικών. Πήγαμε να τις αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είχαμε σχεδιάσει, αλλά το κάναμε, θα έλεγα, σε ένα αργό τέμπο. Ναι. Και αυτό μας δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή ήμασταν λίγο πίσω στις φάσεις, εννοείς, ένα κλικ πιο πίσω λογικά. Δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν γενικά καλά, απλά πήγαμε να προσαρμοστούμε σε αυτούς πάνω για να τους αντιμετωπίσουμε, και αυτό που κάναμε δεν το κάναμε καλά. Οπότε ναι, δώσαμε ακόμα περισσότερους χώρους και φάνηκε τόσο μεγάλη η τρύπα, θα έλεγα. Ναι. Ό,τι κάνατε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, με το που μπήκατε στο παιχνίδι. Αυτό που έπρεπε να κάνετε δηλαδή από το πρώτο λεπτό, και αυτό το οποίο δουλεύατε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το κάνατε από το 46 και μετά. Ναι, έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν είχαμε περιθώρια. Ξέραμε όλα τα παιδιά στα ποδήλατα ότι είπαμε ότι δεν θα τελειώσει το μάτς αν δεν έχουμε πάρει 3 πόντους. Ναι. Ήταν δεδομένο αυτό. Ναι. Και το καλό είναι ότι εγώ, κοιτώντας τα παιδιά, το έβλεπα στα μάτια του καθενός ότι το μάτς αυτό θα τελειώσει με εμάς νικητές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει πίστη, υπάρχει και η φιλοδοξία φυσικά, αλλά και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες της ομάδας και προσωπικά του καθενός. Έτσι είναι, Γιώργο? Έτσι είναι, και αυτό που θέλω να πω κι εγώ είναι ένα συγχαρητήριο, ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ναι. Και στα 19 που ήμασταν εκεί. Γιατί νομίζω ότι η ομάδα αυτή είναι δύσκολα θα χάσει φέτος. Και να χάσει, θα χάσει και θα το έχουμε ευχαριστηθεί, πώς να σου το πω. Θα έχουμε δώσει και την ψυχή μας. Και αν ο άλλος είναι καλύτερος, μπράβο του. Ναι, εντάξει, οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Λογικά, κάποια στιγμή μπορεί να στραβώσει και ένα αποτέλεσμα. Και αυτό στο ποδόσφαιρο είναι. Ναι, έτσι. Έλεγα εγώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργο, ότι έτσι όπως κέρδισε ο Άρης, με τον τρόπο δηλαδή αυτόν, τα ωφέλη μπορεί να είναι πιο πολλά στο εσωτερικό της ομάδας, σε εσάς δηλαδή που καθημερινά περνάτε και αρκετές ώρες μεταξύ σας και με τον προπονητή, από το να κερδίζατε έτσι με ένα 0-1, 0-2, με ένα χαλαρό, εύκολο σβηστό που λέμε 0-2. Έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι το χθεσινό μάτς μας έμαθε πολλά. Βασικά καταλάβαμε πόσο μεγάλες ικανότητες μπορεί να έχουμε σαν ομάδα, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν ένα μάτι το οποίο στο πρώτο μηχάνο φαινόταν χαμένο. Πραγματικά φαινόταν χαμένο. Και περισσότερο από τις δικές μας αντιδράσεις. Ναι. Και το ότι μπορούσαμε και αλλάξαμε, όπως λένε όλοι, το διακόπτη, σημαίνει πολλά. Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Πάντως, φάνηκε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι εκτός από τη λάθος προσέγγιση τακτικά σε σχέση με αυτό που προετοιμαστήκατε, φάνηκε λίγο ότι σαν να το πήρατε λίγο και αφιψηλού το παιχνίδι, με την έννοια ότι εντάξει, κάνει η ομάδα 3 στα 3, είχε καλή ψυχολογία, ίσως να υποτίμησε δηλαδή κιόλας λίγο τον αντίπαλο. Γιατί το είπε και ο προπονητής σου συνέντευξη τύπου μετά, ότι τα μάτς δεν τα κερδίζεις πριν ξεκινήσουν. Νομίζω ότι δεν το πήραμε αφιψηλού. Νομίζω απλά ότι ο Εργοτέλης στις πρώτες 3 φάσεις έκανε 2 γκολ. Ναι. Εμείς είχαμε μια ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, στο 1-0. Ναι, με τον Κάσο. Μπράβο. Η οποία δεν έγινε γκολ. Μετά, στην επόμενη φάση, εμείς ουσιαστικά δεχτήκαμε τον γκολ. Είχαν και κάποια θέματα με κάποια offside που εμείς δουλέψαμε πάνω στο offside ώστε να βγούμε στην κόντρα, γιατί ξέραμε τα παιδιά του Εργοτέλειου ότι παίζουν το offside. Ναι. Δεν μας βγήκε η φάση, άρχισα, είχαμε εκνευρισμό. Αλλά όχι σίγουρα αφιψηλού. Μπορεί να μας βγήκε ο εκνευρισμός, ναι, βιαζόμασταν και είχαμε λάθος επιλογές. Mm-hmm. Το μόνο καλό είναι ότι μπήκαμε στα βοητήρια, το συζητήσαμε μεταξύ μας, με τον προπονητή μας, με τον Μυροφορίδη. Mm-hmm. Μας είπε ότι αυτό το μάτς το γυρνάνε μόνο πρωταθλητές. Κάτι ήξερα. Mm-hmm.
είναι ένα ακόμη, μια ακόμη νίκη μετά από αυτή, με τον τρόπο που ήρθε στα Τρίκαλα, είναι και μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ανταγωνιστικότατη ομάδα, και νίκες, μηνύματα προς γενικότερα τους υπόλοιπους και τη Football League, ότι ο Άρης φέτος δεν αστείευεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, με τις ομάδες που όλοι υπολογίζουν ότι είναι φαβοροί, π.χ. Όφη δεν πέρασε από τα Τρίκαλα. Ναι. Εμείς περάσαμε. Ήδη τα Τρίκαλα έχουν κόψει βαθμούς ουσιαστικά από μια ομάδα η οποία διεκδικεί τη άνοδο. Εσύ μπορούσες και πέρασες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μια μέτρια αυτοεμφάνιση. Η χθεσινή στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι ήταν ολοκληρωμένη, δεν μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο. Είχες ευκαιρίες και πολύ περισσότερα γκολ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάντως φάνηκε και ότι ο Άρης, Γιώργο, του ταιριάζει πιο πολύ νομίζω το κοντρολαρισμένο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να πάει σε ένα σετ παιχνίδι, αυτό που έχει διδαχτεί, που έχετε διδαχτεί από τον προπονητή σας, του ταιριάζει μάλλον περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η ομάδα, επειδή έχει δουλέψει σε ένα πλάνο βασικό, να έχουμε την μπάλα, να γυρνάμε την μπάλα, να μας αρέσει να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας, να έχουμε κάποιους αυτοματισμούς. Όπως είπα και πριν, επειδή το πρώτο μήχρονο πήγε στραβά σε όλα του, έπρεπε κάτι να αλλάξουμε. Έπρεπε να βγάλουμε περισσότερα τρεξίματα σίγουρα, έπρεπε να βγάλουμε περισσότερη επιθετικότητα στην άμυνα, να ανεβούμε πιο ψηλά. Αυτό έχει κάποιο ρίσκο που κάποιες φορές, όχι τις περισσότερες φορές στους αγώνες, εμείς δεν το παίρνουμε, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε όμως. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από το παιχνίδι μας και αυτό για μένα μεγαλώνει την νίκη. Γιώργο, τι λες το βοηθό στη φάση του πρώτου γκολ που δίνει το φάουλ αυτό, ενώ δεν ακουμπάς καθόλου τον αντίπαλο? Στην αρχή δεν το πίστευα. Όταν, δηλαδή σφύριξε, πήγε να ξέρει για κόρνερ, παιδί μου. Ναι. Βλέπω ξαφνικά ότι δίνει φάουλ, αφού ούτε το παιδί το άλλο δεν πράγμα το κατάλαβε. Μα κόρνερ ζήτησε. Ο αντίπαλος ζήτησε κόρνερ. Δεν μπορούσα να του πω τίποτα γιατί μου λένε να μην μιλάω. Ναι. Θα τα έχουμε αυτά, λένε. Ναι, θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γενικότερα υπήρξε πολλή κουβέντα και για τη διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω άλλη μια φάση είναι με σένα στο κόρνερ του αντιπάλου, νομίζω εκεί που σε σήκωσε ο αντίπαλος και δεν έδωσε το φάουλ, έτσι. Γενικότερα δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, πριν και τρία offside. Πήραμε κάρτα, στην επόμενη φάση πήραμε και κάρτα εμείς, μετά από αυτό που λες. Όντως. Και είναι και το γκολ που προέρχεται από ένα φάουλ το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Βέβαια, εντάξει, αλλάζει φάση, αλλά δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, εντάξει, υπήρξε αδράνεια της άμυνας του Άρη, αλλά δεν δικαιολογείται να δίνουν τέτοια σφυρίγματα. Συνήθως αποστημένες φάσεις γίνονται όλα. Mm-hmm. Τα περισσότερα βασικά στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τέλος καλό, όλα καλά, και νομίζω ότι καλύτερα που ήταν 0-2, η αλήθεια είναι, γιατί μπήκαμε πολύ δυνατό. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Τέλος. Τελείωσε. Έχεις 45 λεπτά να δώσεις ό,τι έχεις. Και το μάτσα από τη στιγμή που μπόρεσες και έβαλες ένα γκολ γρήγορα ουσιαστικά, έδειχνε ότι θα γυρίσει. Όχι ότι δεν μας άρεσε, αλλά την άλλη φορά μήπως θέλετε να μπείτε από το πρώτο ημίχρονο για να μην έχουμε καμία εξέταση, για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να το αντέξουμε. Οφείλουμε να σας πούμε ότι έχετε φάει πολύ πινελίκη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όλα καλά, όπως λέει και εσύ. Το ξέρεις, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απλά θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να μπαίνει λίγο πιο συγκεντρωμένος, γιατί νομίζω ότι και σε άλλα παιχνίδια μπήκε έτσι ο Άρης. Και στο κύπελο με τον Πανιόν, βέβαια, μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Και με την Καλλιθέα θεωρώ ότι δεν μπήκαμε τόσο καλά. Βέβαια, απ' την άλλη, στα Τρίκαλα, ακριβώς γιατί ήταν το match που όλοι λέγαμε πάμε εκεί, είναι κομβικό, πάμε εκεί, είναι καλό, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εκεί. Από το πρώτο λεπτό, το πρώτο πεντάλεπτο μάλλον, γιατί στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν λίγο, ο Άρης έδειξε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει το απόλυτο, κάτι σημαίνει αυτό. 100%. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Είναι όλα ασάθμητοι παράγοντες οι οποίοι δεν ξέρεις πώς μπορεί να είναι ο παίχτης σου στον αγώνα. Μπορεί όλη την ομάδα στην προπόνηση να πετάει και στον αγώνα να μην κάθεται κάτι καλά. Mm-hmm. Δεν μπορείς να... Είμαστε άνθρωποι. Εμείς δεν μπήκαμε καλά όλη η ομάδα. Mm-hmm. Στο πρώτο μήχρονο μπορέσαμε και αλλάξαμε όλα τα παιδιά την εικόνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπήκε και ο Μάρκος, ο οποίος άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είπα ότι η ομάδα απαρτίζεται από 19
Και είναι, είμαστε 25 σύνολο, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο Άρης έχει πολλές επιλογές. Όπως είπες, βγήκε ένας παίκτης που μέχρι τώρα ήταν βασικός ο Κάσος, μπήκε ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν βασικός και παρόλα αυτά άλλαξε τη ροή του αγώνα. Είναι όντως. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είτε μείναν Θεσσαλονίκη, είτε ήταν στον πάγκο, που επίσης λογίζονται ως πάρα πολύ καλοί παίκτες για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Σίγουρα, το να είσαι στο ρούστερ του Άρη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πρωτάθλημα έχει 30 αγώνες, θα χρειαστούν σίγουρα όλοι. Και το ότι έγινε αυτή η νίκη έτσι όπως έγινε, με τα παιδιά που μπήκαν για τον πάγκο, γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά που εθίσανε. Νομίζω ότι είναι καλό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη σε όλους τους τομείς. Ναι. Τώρα υπάρχει Παναχαϊκή μπροστά σας, Σάββατο κιόλας, και υπάρχει μια εβδομάδα με 3 παιχνίδια εντός έδρας, γιατί είναι ενδιάμεσα και το μάτς του κυπέλου. Η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής Παναχαϊκή. Ναι, η οποία βέβαια είχε την πρώτη γκέλα, αν μπορεί να το πει κανείς γκέλα, με τον Κισαμικό, που επίσης έχει ξεκινήσει βέβαια καλά το πρωτάθλημα. Ένα μάτς το οποίο είναι από αυτά που λέμε, Γιώργο, must win το Σάββατο. Θεωρώ ότι είναι ένα ντέρμπι κορυφής βαθμολογικά τουλάχιστον, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα η Παναχαϊκή είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Έχει έναν προπονητή από τη Γάμα, έτσι. Είναι σημαντικό το ότι τα παιδιά έχουν δουλέψει με έναν άνθρωπο αρκετό καιρό. Τους έχουν βγει τα αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές. Είναι ψηλά, θα διεκδικήσουν και αυτοί νομίζω ό,τι μπορούν. Αλλά εμείς από τη στιγμή που παίζουμε στο σπίτι μας, ναι, θα επιβάλλουμε το ρυθμό μας και θα διαβάσουμε τον αντίπαλο. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Βέβαια είναι ψηλά με 3 μάτς εντός έδρας, έτσι. Παίζει και αυτό και εκτός έδρας με μια ομάδα της θεωρητικά αδύναμης που είναι η Καλυθέα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι ακόμα νωρίς για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ψηλά. Μπράβο, είναι νωρίς. Απλά υπάρχει σίγουρα ο ενθουσιασμός ότι είναι ψηλά στις πρώτες θέσεις. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε το μάτς έτσι όπως πρέπει. Θα διαβάσουμε πού πονάνε και θα χτυπήσουμε. Μόνο Έλληνες εκεί, ναι. Δεν υπάρχει ξένος παίκτης. Είναι μια φιλοσοφία, βέβαια, προφανώς λόγω Κατσουράνη έχει επικρατήσει. Εγώ δεν είμαι τον άκρο, εντάξει, είσαι Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι Έλληνες, να υπάρχουν και οι καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Αρκεί να είναι και καλύτεροι από τους Έλληνες, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νεανική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Όπως και ο Εργοτέλης. Έτσι και η Παναχαϊκή έχει νεαρά παιδιά. Έχει πραγματικά πολύ μικρή ηλικία σαν ομάδα. Έχει κάποιους έμπειρους παίχτες, αλλά εντάξει, είναι. Άσε την Παναχαϊκή να ασχολείται μαζί μας. Και όχι εμείς με την Παναχαϊκή, έχεις δίκιο. Ναι. Μετά το 4-4, μετά τις νίκες με τα Τρίκαλα και την χθεσινή, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, με αυτή την έτσι, επική ανατροπή, περιμένετε περισσότερο κόσμο το Σάββατο κόντρα στην Παναχαϊκή? Είναι και πολύ πρόσφατο βέβαια αυτό που ζήσατε και με την Μπόκα, και θα ήθελα έτσι να μοιραστείς και γι' αυτό τις εντυπώσεις σου. Κοίταξε, επειδή είμαι καινούριος εγώ ουσιαστικά στην ομάδα. Ναι. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ όλοι μου λέγανε ότι βάλε, ξέρω εγώ, δώσε την ψυχή σου και θα δεις ότι ο κόσμος θα σας αγκαλιάσει, όλη την ομάδα. Γενικά απλά είναι αυτό που σου είπα πριν, χάσε, αλλά να το ευχαριστηθείς, παιδί μου. Εγώ έδωσα τα πάντα και άλλος ήταν καλύτερος. Από τη στιγμή που εμείς σε κάθε παιχνίδι δίνουμε το ψυχή μας, νομίζω ότι φαίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα η ομάδα νομίζω ότι και βαθμολογικά έχει πάρει αυτό που έπρεπε. Εμείς με την Μπόκα, επειδή το είδα, ξέρεις, από την εξέδρα. Ναι, γιατί είσαι τραυματίας. Ένιωσα και εγώ, ξέρεις, ότι είμαι φίλαθλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα. Τι συζητάμε. Ναι. Εμείς τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Να τελειώσουμε αυτό το φετινό. Mm-hmm. Και από το χρόνο το υπόλοιπο. Απλά πρέπει να τελειώσει, ξέρεις, το φετινό πρώτα. Ναι. 17 βαθμούς και ηλιοφάνεια δείχνει Σάββατο στις 3. Δηλαδή θα έχεις και κόσμο λογικά αρκετό. Να είναι και διψήφιος ο αριθμός που θα έρθει. Ναι. Κοίταξε, για τον Άρη το διψήφιος υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι τίποτα. Απλά ο κόσμος είναι φυσιολογικό στη Γάμα και στη Β' να έχει κουραστεί. Και πραγματικά εμείς που το βιώνουμε με τον Αλέξη και απ' έξω από ως δημοσιογραφικά, βλέπουμε ότι η σπίθα έχει ανάψει πάλι. Και σε αυτό έχετε συμβάλει και όλοι εσείς με τις εμφανίσεις σας. Και δεν λέω τόσο με τις νίκες, το αποτέλεσμα πάντα μετράει.
κακά τα ψέματα. Ακόμα και με κακή εμφάνιση όταν κερδίζεις, στον κόσμο αρέσει είναι αυτό. Σημαντικό. Αλλά είναι αυτό το πάθος που βγάζεται, είναι αυτή η δύναμη, είναι αυτό το. Με εξαίρεση το πρώτο ημίωρο χθες. Αυτό το πρώτο στην μπάλα, ρε παιδί μου. Δεν το έβλεπε ο Αριανός πέρσι και νομίζω ότι είναι και από τους βασικούς λόγους που ο Άρης πέρσι δεν ανέβηκε. Φέτος το βλέπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η αντίδραση που βγάλατε στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και λέω ότι εμείς από τη στιγμή που δίνουμε την ψυχή μας, σίγουρα κάτι θα πάρεις. Το να παλεύεις μέχρι το 90 μπορεί να το λέμε όλοι, απλά πρέπει να το δείχνεις. Ότι μέχρι το 90 μπορείς να παλεύεις. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Και όπως είπες εσύ, ο κόσμος μπορεί να έχει κουραστεί από τη γάμα και τη βήτα, αλλά πρέπει να τελειώσει η βήτα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα τελειώσει η βήτα και μετά προχωράμε. Αυτός είναι ο στόχος πλέον. Και πιο, εύκολα, και πιο εύκολα θα τελειώσουμε γεμάτο Βικελίδης. Νομίζω ότι το γεμίσει είναι, είναι κάτι μαγικό, δεν είναι. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Να σου το πω, δεν μπορώ να σου το περιγράψω, κατάλαβες. Τα μηνύματα πάντως αναφέρουν ότι το Σάββατο, εντάξει, σε μια δύσκολη μέρα, είναι Σάββατο με 3 η ώρα, okay. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να έρθει, αλλά τα μηνύματα είναι ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος το Σάββατο στο Κλέαν της Βικελίδης και μακάρι να πάρετε επιπλέον δύναμη για να πετύχετε. Κλείνοντας έτσι, έχεις κάνει κανένα ευχέλιο, έχεις πάει λίγο στην εκκλησία, δεν ξέρω αν είσαι θρησκός και πώς για να μας πεις, γιατί είχες δύο τραυματισμούς ήδη στο ξεκίνημα της παρουσίας στον Άρη. Παιδιά, τελειώνει η μάτς και φυλάω εικόνες και παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα μου και τη μικρή και λέω όλα καλά, παιδιά. Τελειώνει το μάτς και είμαι καλά και λέω κάτι γίνεται. Γενικά δεν είχες τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Τι είχα, δεν είχα. Με τη συχνότητα αυτή εννοώ, έτσι. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το ξανάπαθα στη ζωή μου. Εντάξει, όλα για καλό γίνονται. Εντάξει, πάει, τελείωσε. Εντάξει, συνεννοείστε με τον Μπούρμπα από ό,τι κατάλαβα. Όταν έχει ο ένας πρόβλημα να παίζει ο άλλος. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τώρα μου πω Χρήστος Γιώργο, δεν μπορώ. Είμαι τραυματίας, οπότε πρέπει να παίξεις εσύ. Ωρα, το καλό είναι ότι ο Άρης έχει επιλογές, Γιώργο, και εσύ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τις καλύτερες επιλογές έχει και τα καλύτερα παιδιά. Γι' αυτό βγαίνει και αυτό που είπαμε πριν. Όλο αυτό εκεί πέρα πάνω στηρίζεται. Και ελπίζω... Αν πιστεύεις τον διπλανό σου, τελειώνει όλο. Είναι σημαντικό και αυτό που λες. Είναι σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσετε με τα θετικά αποτελέσματα, ώστε ο Άρης να φύγει από τη Β' Εθνική και να επιστρέψει εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα προσωπικά. Γεια σας. Γεια χαρά.